Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Πολλοί Αυστραλοί μπορεί να πιστεύουν ότι οι πράξεις σεξουαλικής βίας διαπράττονται από άτομα εκτός του άμεσου οικογενειακού, εργασιακού και κοινωνικού τους κύκλου. Όμως, μία νέα έρευνα του Αυστραλιανού Ινστιτούτου Εγκληματολογίας δείχνει ότι περισσότερα από ένα στα πέντε άτομα έχουν διαπράξει τουλάχιστον μία μορφή σεξουαλικής βίας. Ο διευθυντής της έρευνας του Ινστιτούτου αυτού και συγγραφέας της έκθεσης, Dr. Christopher Dowling, αναφέρει ότι πρόκειται για μια από τις πρώτες προσπάθειες να κατανοήσουμε ποιοι είναι οι δράστες τέτοιων πράξεων στην χώρα. Really what this research gives us though is a more direct measure of perpetration. Obviously victimization data and other forms of data get at the problem indirectly, but what our research does is provide a more direct measure of perpetration. And I guess building on that, it also confirms the gender differences that we know exist in perpetration. So while we did identify a smaller proportion of women who had engaged in sexual violence, the proportions of men who had engaged in it were significantly higher. Στην έρευνα ερωτήθηκαν περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι ηλικίας 18 έως 45 ετών. Το 22,2% δήλωσε ότι είχε διαπράξει τουλάχιστον μία πράξη σεξουαλικής βίας από την ηλικία των 18 ετών, ενώ περίπου το 10% είχε διαπράξει κάτι ανάλογο τους τελευταίους 12 μήνες. Οι συνηθέστερες μορφές που διαπράχθηκαν κατά το προηγούμενο έτος ήταν η άσκηση πίεση σε κάποιον για ραντεβού ή σεξουαλική δραστηριότητα, η συναισθηματική ή ψυχολογική χειραγώγηση κάποιου για να συμμετάσχει σε σεξουαλική δραστηριότητα, το μη συνενετικό φιλί, το μη συνενετικό άγγιγμα, η άσκηση πίεση σε κάποιον για να συμμετάσχει σε σεξουαλική δραστηριότητα χωρίς προστασία και η μη συνενετική σεξουαλική επαφή, την οποία παραδέχθηκε το 1,8% των ερωτηθέντων. Ο Dr. Dowling λέει ότι ενώ η σεξουαλική παρενόχληση και ο εξαναγκασμός μπορεί να φαίνεται ότι διαφέρουν σε σοβαρότητα από τη σεξουαλική επίθεση, υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι για τους οποίους επέλεξαν να συμπεριλάβουν αυτές τις πράξεις ως μορφές σεξουαλικής βίας. The first is that even those forms of violence which don't typically come to the attention of police, like harassing and threatening someone for sex, emotionally and psychologically blackmailing someone into sex and so on, can still cause significant harm to the people to whom they're done. But also it's likely, and there's a body of evidence suggesting this, that those forms of violence are connected to, what some might call more serious forms of violence, like non-consensual sexual intercourse and other forms of physical assault. We're undertaking additional research to better understand the connections between those different forms. Η Karen Beaven είναι διευθύνουσα σύμβουλος της Full Stop Australia, μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης που προσπαθεί να βάλει τέλος στην κρίση της σεξουαλικής βίας και τονίζει πως η νέα έκθεση μπορεί να προκαλέσει σοκ σε ορισμένους Αυστραλούς. We know sexual violence is much more prevalent than the reporting that we see to police, and we know it's more prevalent than people like to believe. The research isn't a huge shock to us, but what I think it is a major wake-up call to our community that sexual violence is occurring. It is being perpetrated by people we know. It's not just someone else out there. It's actually our friends, our family, our communities. Η έκθεση έρχεται εν μέσω μια συνεχιζόμενη συζήτηση σχετικά με το ποσοστό βίας κατά των γυναικών στη χώρα, κάτι που ο Πρωθυπουργός Άνθονι Αλμπανίζη χαρακτήρισε ως κρίση σε μια δήλωσή του τον περασμένο Μάιο. Violence against women is indeed a national crisis. It's a scourge and it's a stain on our nation, and we need to do better. Governments need to do better, but we as a community need to do better as well. Η Κέιτ Φιτζκίβον, καθηγήτρια στη Σχολή Επιχειρήσεων και Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Μόνας και κορυφαία ερευνήτρια σε θέματα βίας λόγω φύλου, υπογραμμίζει πως η έκθεση δείχνει σαφώς ότι οι εκστρατείες που αποσκοπούν στον περιορισμό των ποσοστών σεξουαλικής βίας πρέπει να απευθύνονται κυρίως σε άνδρες. Twice as likely to pressure someone into taking drugs or alcohol before they asked for sex. And men were then three times more likely than women to self-report having blackmailed someone into sex in the 12 months prior to the survey. So it certainly supports a focus on men as perpetrators and ensuring that we are working with men to address and drive down unacceptable and harmful abusive behaviours. Πρόσφατα στοιχεία από την έρευνα προσωπικής ασφάλειας της Αυστραλιανής Στατιστικής Υπηρεσίας δείχνουν ότι περίπου μία στις 5 ενήλικες γυναίκες και ένα στους 15 ενήλικες άνδρες έχουν βιώσει σεξουαλική βία από την ηλικία των 15 ετών. Σύμφωνα με τον Dr. Christopher Dowling, η έκθεση αυτή είναι η πρώτη από πολλές που προσπαθούν να κατανοήσουν ποιος διαπράττει σεξουαλική βία και γιατί.
And these reports will broadly aim to improve our understanding of some of the drivers of sexual violence perpetration. We have a particular focus on pornography use as part of this research, so we'll be paying a lot of attention to that specifically. Certainly these results give us a baseline measure of how common perpetration is that we and other researchers can use and build on to look at factors that might increase or reduce the likelihood of perpetration. Με την σειρά της, η καθηγήτρια Kate Fitzgibbon λέει ότι ένα από τα μέσα μέτρα που πιστεύει ότι πρέπει να λάβει η Αυστραλιανή κυβέρνηση για να αντιστραφεί το κλίμα στην σεξουαλική βία είναι η αύξηση της χρηματοδότησης των οργανώσεων και των εκστρατιών που επιδιώκουν να στοχεύσουν τους δράστες και να υποστηρίξουν τα θύματα επιζώντες. Focus on prevention and early intervention is absolutely critical because it's what's needed to really transform and shift the dial on these rates of prevalence. We have seen a significantly greater focus over the last decade across Australia on prevention and early intervention, but it still is receives significantly less funding at the national level than what is needed if we are going to truly achieve what our national plan to end violence against women and children aims to do, which is to end gender-based violence in one generation. Αν εσείς ή κάποιος γνωστός σας θέλει να μιλήσει για μια πιθανή σεξουαλική επίθεση ή παρενόχληση, οικογενειακή ή ενδοοικογενειακή βία, καλέστε το 1800 RESPECT στο 1800 737 732 ή την υπηρεσία Full Stop στο 1800 385 578. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, καλέστε την άμεση δράση στον αριθμό 000. Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.